Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6, στο απογευματινό μαγκαζίνο και βεβαίως είμαστε εδώ για να δίνουμε φωνή και να καλύπτουμε αξιόλογες και αξιοέπαινες πρωτοβουλίες. Γνωρίζετε ήδη, έχετε ενημερωθεί ότι την Τετάρτη στις 2 του Μάρτη στον Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Fritz Berger. Είναι ο φωτογράφος των αναμνήσεων. Το ντοκιμαντέρ πρέπει να σας πω ότι θα προλογίσει ο κ. Θανάσης Μελάς, ο πρόεδρος της εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, ενώ τη σκηνοθεσία την έχει αναλάβει ο Νίκος Καβαδάς με τον Δημήτρη Σολδάτο. Είναι μια συνδιοργάνωση του Μάι Λευκάδα, της ΔΕΠΟΚΑΛ και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας. Έχουμε βεβαίως έναν εξαιρετικό ταλαντούχο φίλο πάνω απ' όλα, τον Νίκο Καβαδά, ο οποίος μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, μέσα σε αυτό το τρέξιμο, την αγάπη του για τη μουσική, ασχολείται και με τον πολιτισμό, διότι αφήνει νομίζω μια παρακαταθήκη για τον τόπο μας, για τις νέες γενιές που θα έρθουν και θα δουν πράγματα τα οποία είναι ένα προϊόν μιας ιστορικής αναφοράς και έρευνας. Θα τον καλησπερίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλό απόγευμα, Νίκο. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και την πρόσκλησή σου και την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω στο ραδιόφωνο σου. Θέλω να πω καταρχήν ότι η παρακαταθήκη είναι την άφησε ο Fritz Berger, έτσι. Δηλαδή, εγώ στην ουσία αυτό που έκανα στο ντοκιμαντέρ ήταν να χρησιμοποιήσω και αρκετά από το υλικό του Fritz Berger, το οποίο είχε καταγράψει ο ίδιος. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς θα δει την Τετάρτη. Ο Fritz Berger, να εξηγήσω ότι ήταν μέλος μιας ελβετικής χριστιανικής οργάνωσης, η οποία ήρθε στην Λευκάδα το 1963, στα χωριά της Νοτιού Λευκάδας, δηλαδή στο Κομιλιό, Αφάνι, Κολή, Μανάση, Άγιο Πέτρο, με σκοπό την βοήθεια και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η οποία τότε ήταν σε πολύ, ας πούμε, δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από δασκάλους, νοσηλευτές, οικοδόμους, κυπουρούς και άλλες ειδικότητες. Ήταν ως επιτοπλίστων νεαροί άνθρωποι από την Ελβετία, όπως είπα και πιο πριν, οι οποίοι κατάφεραν και βοήθησαν σε σημαντικούς τομείς τις τοπικές κοινωνίες, όχι και για να αναπτυχθούν, αλλά περισσότερο να επιβιώσουν, γιατί υπήρχε θέμα επιβίωσης τότε. Ο Fritz Berger ήταν ένας από αυτούς, η ειδικότητά του ήταν κυπουρός. Είχε μια φωτογραφική μηχανή τότε μαζί του, πράγμα που ήταν περίεργο για την εποχή, γιατί εδώ δεν είχαν ψωμί, ας πούμε, οι άνθρωποι εκείνο τον καιρό. Αυτός είχε λοιπόν μια φωτογραφική μηχανή με την οποία τραβούσε φωτογραφίες της καθημερινότητας από τις αγροτικές δουλειές των κατοίκων σε αυτά τα χωριά που πάμε πριν. Περισσότερο με σκοπό, όχι τόσο καλλιτεχνικό, όσο με το να καταγράψει την κατάσταση και στη συνέχεια να στείλει αυτές τις φωτογραφίες στην οργάνωση που τους, στην οργάνωσή τους τέλος πάντων, στην Ελβετία, για να δουν στην Ελβετία τι κατάσταση επικρατούσε, ας πούμε, στα χωριά που η ομάδα δρούσε. Αυτές οι φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνεις, αποτελούν ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Είναι μοναδικές και σαν υλικό, ας πούμε, που μπορεί να το δει κάποιος, σαν ιστορικό υλικό, αλλά είναι και καλλιτεχνικές πραγματικά. Ήταν ένας εξαιρετικός φωτογράφος, και έτσι έχουν μείνει αυτές οι φωτογραφίες, τις οποίες σήμερα εμείς τις βλέπουμε και μπορούμε να φανταστούμε έστω και λίγο τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι προγονείς μας εδώ στη Λευκάδα για να καταφέρουν να επιβιώσουν και να προκόψουν. Μάλιστα. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν και ιστορική αξία πλέον. Άσχετα αν υπήρχε μια άλλη στόχευση, όπως είπες, πλέον είναι μια ιστορική παρακαταθήκη για τη Λευκάδα. Σωστά, σωστά, ακριβώς. Το 2014 είχε έρθει ο Fritz Berger στη Λευκάδα, μιας και πραγματοποιήθηκε μια έκθεση με τις φωτογραφίες του στην Αρτηρία, στην Μαρίνα της Λευκάδας. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα ακριβώς την ιστορία, δηλαδή απλά νόμιζα ότι, και όπως νομίζουν με όσους έτσι έχω συζητήσει, οι περισσότεροι, ειδικά της δικιάς μου γενιάς, νόμιζαν ότι, και εγώ ο ίδιος, ότι ήταν κάποιος Ελβετός ο οποίος είχε βρεθεί στη Λευκάδα, δεν ήξερα για ποιο λόγο, ο οποίος τράβηξε κάποιες φωτογραφίες και αυτές τις φωτογραφίες τις έχουμε εμείς σήμερα και τις βλέπουμε, ας πούμε, και θεωρούνται ντοκουμέντα. Και πήγα να δω την έκθεση. Εκεί συνάντησα κάποιους γνωστούς μου, οι οποίοι κατάγονται από τα χωριά που είπαμε πιο πριν,
Και μου, μου είπαν λοιπόν την, την ιστορία της ομάδας και για ποιο λόγο είχαν έρθει και τι ακριβώς είχαν κάνει και πώς είχαν βοηθήσει, ας πούμε, και τις τοπικές κοινότητες εκεί. Και εντυπωσιάστηκα. Γνώρισα και τον ίδιο, έτσι, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Είναι τώρα βέβαια, είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι κοτσονάτος όπως λέμε. Και κανονίσαμε λοιπόν, εντυπωσιάστηκα από, το, από την ιστορία του και κανονίσαμε να, να του πάρω μια συνέντευξη για να την αναρτήσουμε στο My Lefkada. Πράγματι με την κυρία Σφέτσα, τη Δάφνη, είχαμε συνεργαστεί τότε και είχαμε κάνει τη συνέντευξη του Fritz Berger. Και εκεί που τα λέγαμε, εκεί στην, που είχαμε συναντηθεί, έριξα έτσι την ιδέα, λέω πώς θα ήταν, ας πούμε, να πάμε πάλι να συναντήσουμε, μάλλον ο Fritz να συναντήσει τους ανθρώπους που είχε φωτογραφίσει πριν από τόσα χρόνια. Μάλιστα. Στα χωριά εκείνα. Και αυτή ήταν η ιδέα και λέμε, συμφώνησε και ο ίδιος. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία την αμέσως επόμενη μέρα, το καλοκαίρι 2004, τον Αύγουστο. Πήγαμε στα χωριά που, που είχε δράσει η ομάδα και συναντήσαμε λοιπόν με τον Fritz Berger τους ανθρώπους που είχε φωτογραφίσει. Οι σκηνές είναι συγκλονιστικές. Μπορεί να το φανταστώ, γιατί βρέθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια με ανθρώπους σε μια διαφορετική κατάσταση πλέον, έτσι δεν είναι? Σωστά, δηλαδή βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τότε ήταν στις φωτογραφίες του νεαρά άτομα και τώρα ξέρω εγώ είναι ηλικιωμένοι. Στην αρχή δεν τον αναγνώριζαν. Μόλις τον αναγνώριζαν, τον αγκάλιαζαν, κλαίγανε μαζί, του φυλάγανε τα χέρια. Μιλάμε για τέτοια πολύ δυνατές σκηνές, ας πούμε. Mm-hmm. Πολύ δυνατές σκηνές. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφηκαν στην κάμερα. Μας μίλησαν κάτι και εκεί για την, για την τη ζωή τότε και τη βοήθεια που πρόσφερε η ομάδα στην, στις, εκεί στα χωριά. Mm-hmm. Και μου έδωσε και ο Fritz ένα βίντεο που είχε τραβήξει λίγο πριν τη δεκαετία του 70, ναι, από τη Λευκάδα. Γιατί ο Fritz και η ομάδα 10 χρόνια έμειναν στην Λευκάδα. Και συνδύασα λοιπόν με την βοήθεια και τη συνεργασία με το, του Δημήτρη του Σολβάτου. Συνδυάσαμε λοιπόν όλο αυτό το υλικό, το μοντάραμε για πάρα πολλές ώρες, το επεξεργαστήκαμε και μιλάμε για ατελείωτες ώρες μέχρι να το φτιάξουμε. Δηλαδή σκέψου ότι ξεκίνησα το 2014 και τελείωσε το 2015, ναι, το ντοκιμαντέρ. Και τελικά το αποτέλεσμα τουλάχιστον εμάς μας ικανοποίησε και από ό,τι φάνηκε μετά συμμετείχαμε και στο φεστιβάλ, στο ένα το φεστιβάλ της ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας, το οποίο είναι από τα πιο αναγνωρισμένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Από ό,τι λοιπόν φάνηκε, το αποτέλεσμα άρεσε και σε άλλους. Και έτσι τον φέτος τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε βραβευτεί και στο φεστιβάλ. Δηλαδή το έργο βραβεύτηκε κιόλας. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, Νίκο, μπορώ να καταλάβω και νομίζω αυτό που έχει σημασία να ακούσουν και οι συμπολίτες μας που ακούν, είναι ότι καταγράφεται μετά από πάρα πολλά χρόνια και εκεί θα επιμείνω στον αρχικό μου ισχυρισμό ότι είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο αυτό το οποίο δημιουργήσατε, με την έννοια ότι πηγαίνετε πάλι μετά από όλα αυτά τα χρόνια και κοίταξε τώρα να δεις, τραγική ηρωνία, η χώρα πάλι βρίσκεται σε αντίστοιχες συνθήκες οικονομικής, παύλα θα το πω, ανθρωπιστικής κρίσης. Μπορεί να μην έχουν επηρεάσει το νησί σε αυτό το μεγάλο βαθμό, αλλά η χώρα και τα τη βιώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όντως, είναι αλήθεια αυτό. Το ίδιο είχαμε κάνει και τότε με τον Fritz Berger την κουβέντα. Γιατί και το 2014 τα πράγματα δεν ήταν καλά. Πάλι δύσκολα ήταν. Ναι. Και ο ίδιος μου είπε ότι... αυτή, καταρχήν να σου αναφέρω για να σου ολοκληρώσω την κουβέντα. Είχαν κάνει τότε, όταν ήταν εδώ η ομάδα, είχαν με συνεργασία με μια εταιρεία από την Ολλανδία, είχαν φέρει μια καλλιέργεια στη Λευκάδα, στη Βασιλική συγκεκριμένα, καλλιέργεια πανσέδων. Είναι μια δύσκολη και πολύ κοπιαστή δουλειά, όμως τότε η Λευκάδα έκανε εξαγωγές. Mm-hmm. Δηλαδή καλλιεργούσαν εδώ τους πανσέδες, μαζεύανε τους σπόρους και τους κάνανε εξαγωγή, που τους χρησιμοποιούσαν για καλλιτικά κτλ. Και μου έλεγε λοιπόν ο Fritz ότι ενώ εμείς είχαμε καταφέρει, ας πούμε, εκείνη η ομάδα τότε των εθελοντών και σε συνεργασία με τους κάτοικους εκεί, με τους κατοίκους των χωριών, κατάφεραν
να κάνουν εξαγωγές ακόμα και σε προϊόντα τα οποία έφτιαχναν οι ίδιοι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξυλογλυπτική, καλάθια και ό,τι άλλο μπορούσαν να φτιάξουν, το κάνουν εξαγωγές. Στη συνέχεια μετά μου λέει κάτι και δεν προσπάθησαν να κάνουν καλύτερες καλλιέργειες ή να ασχοληθούν τέλος πάντων με την, με την αγροτική ζωή και την παραγωγή. Αλλά πήγαν στον τουρισμό. Και τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουν μείνει τα χωράφια χωρίς, δεν παράγει τίποτα αυτή τη στιγμή η περιοχή εκεί πίσω. Mm-hmm. Και όλοι εξαρτώνται από τις γενικές συνθήκες οικονομικές. Σωστό. Με το αν θα έρθει κάποιος στο νησί, ας πούμε, αν θα έρθει κόσμος στο νησί να μείνει για να βγάλουν τα προστοζήνη τους. Mm-hmm. Ο ίδιος δεν δήλωνε απογοητευμένος, ας πούμε, από την πορεία. Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, ο τουρισμός δεν ήρθε μόνο εδώ, η τουριστική ανάπτυξη είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτός επέμενε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει παράλληλα έστω. Βεβαίως. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις επιδοτήσεις που ήρθαν σε αυτή τη χώρα για να εγκαταλειφθούν οι καλλιέργειες και να αναπτυχθούν νέες μορφές. Αλλά από την άλλη, είναι αυτές οι επιδοτήσεις που τις κάναμε εμείς αυτοκίνητα και λούσα γενικότερα. Σωστά. Θέλω να πω, γι' αυτό και ο πρωτογενής τομέας που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας αυτή τη στιγμή υστερεί στη χώρα μας. Και δεν μπορούμε και εισάγουμε ακόμα και λεμόνια από την Αργεντινή. Είναι μεγάλη Σωστά. συζήτηση. Θέλω λίγο να μου πεις. Εσύ, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που μόνταρες όλο αυτό το υλικό μαζί με τον Δημήτρη, αισθάνθηκες ότι μπήκες σε μια χρονοκάψουλα του χρόνου? Κοίτα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έμαθα πράγματα πολλά για τον τόπο μου καταρχήν, που δεν τα γνώριζα και πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή, όλη αυτή την ιστορία σε όσους φίλους μου, ας πούμε, την έχω αναφέρει, κανένας δεν την ήξερε. Ναι. Κανένας. Η μόνη αναφορά και αξίζει να το αναφέρω είναι το βιβλίο των εκδόσεων Φαγκότο, που μέσα αναφέρεται και η ιστορία, ας πούμε, της ομάδας. Όμως, εντάξει, δεν έχει ο κάθε ένας το βιβλίο και δεν το έχει διαβάσει ο καθένας, οπότε είναι πολλοί που δεν το ξέρουν. Εγώ λοιπόν ήμουν ένας από αυτούς, δεν τη γνώριζα την ιστορία. Έμαθα λοιπόν πάρα πολλά για την ιστορία αυτής της ομάδας. Έμανα πάρα πολλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των χωριών. Δηλαδή δεν ήξερα ότι ήταν τόσο πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Ναι. Δηλαδή η δικιά μας γενιά δεν μεγάλωσε με λύσεις. Δηλαδή, ότι ακόμα παρόλο που ζοριζόμαστε δεν έχουμε δει τι σημαίνει στέρηση και τι σημαίνει κακουχίες. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή μιλάμε τώρα για καταστάσεις οι οποίες τη δικιά μας γενιά και μόνο που τα ακούμε τρομοκρατούμαστε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχαν να δώσουν, ας πούμε, στα παιδιά τους φαγητό. Δεν είχαν να φάνε οι ίδιοι. Δεν είχαν που να κοιμηθούν. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Που όμως η ομάδα αυτή των Ελβετών κατάφερε και τις εξομάλυνε, ας πούμε, λίγο. Απάλυνε λίγο τον πόνο, ας πούμε, και τη δυσκολία που είχαν οι κάτοικοι εκεί. Δηλαδή σκέψου ότι ήταν... μπήκαν στη διαδικασία και ανοίξανε και δρόμους. Δηλαδή είχαν δρόμους να πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, τίποτα. Μάλιστα. Νίκο. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία για μένα και για τους, δηλαδή και από τις γνώσεις που πήρα και σαν δουλειά, βέβαια, δηλαδή σαν project, ας πούμε, ήταν δύσκολο και απαιτητικό και έμαθα και σε αυτό το κομμάτι αρκετά πράγματα. Πες μου κάτι, πόση διάρκεια είναι το ντοκιμαντέρ? 26 λεπτά είναι. Είναι 26 λεπτά. Όπως είπαμε, και μέσα σε αυτό θα συναντήσουμε πρωταγωνιστές από την κάμερα του Fridge στην τωρινή κατάσταση και συγκινησιακές καταστάσεις. Εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Είναι συγκεκριμένα σε ένα σημείο που μιλάει η Θεία Ακριβή από τον Νικολή. Κάθε φορά που κάναμε μοντάζ και παίρναγε μπροστά μας το πλάνο με τη Θεία Ακριβή, και εγώ και ο Δημήτρης κλαίγαμε. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή και όταν τράβαγα το βίντεο και μας έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, μια πιθανή άνθρωπος, έχει μια τόσο πολύ δυνατό χαρακτήρα, που όταν ακόμα και όταν τραβάγαμε το βίντεο κλαίγαμε, αλλά και κάθε φορά που το κάναμε, όταν κάναμε μοντάζ και παίρναγε μπροστά μας η μορφή της, δηλαδή τόσο πολύ είναι δυνατό σαν έργο. Δημιουργεί έτσι δυνατά συναισθήματα. Και στην Πάτρα που το προβάλαμε ήταν γύρω στα 50-70 άτομα και έκλαιγαν όλοι. Δηλαδή σε φάση που στο τέλος δεν μπορούσαν να...
προσπαθούσαν να μιλήσουν, ας πούμε, γιατί είχαμε και μια συζήτηση μετά την προβολή, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Δηλαδή, με αναφιλητά έκλεγαν οι άνθρωποι. Βέβαια, εντάξει, ήταν κάποιες μεγαλύτερες γενιάς και τα είχαν ζήσει και θυμηθήκαν και πώς τα παιδικά τους χρόνια, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, τους ξύπνησε αναμνήσεις. Εγώ πάντως αυτό που θαυμάζω σε σένα πρωτίστως και στο Δημήτρη, τον ξέρω λιγότερο από σένα, είναι η ανάγκη σου, είσαι ένας νέος άνθρωπος, θα μπορούσες να μην ασχοληθείς, να δημιουργήσεις αυτό το ντοκιμαντέρ και να το φέρεις σε μια σύγχρονη διάσταση. Σε τιμάμαι την έννοια ότι εγώ μπορεί να μην έμενα στη διαδικασία σε Λευκαδίτης. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς, ρε παιδί μου, και το ψάχνεις και σε ιντρίγκαρ όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι θα σου πω τι πιστεύω. Τη βραδιά που παρουσίασα το ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά στη Λευκάδα το καλοκαίρι του 2015, mm-hmm. Το είχαμε κάνει κοινή παρουσίαση του δικού μου έργου και του έργου του Μάρκου Σφέτσα που έχει κάνει ένα mm-hmm. εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το κάστρο της Λευκάδας. Mm-hmm. Όταν μίλησα στους παρευρισκόμενους εκεί, τους είπα ότι και παρακάλεσα και το κάνω ακόμα μια φορά επί της ευκαιρίας μέσα από το σταθμό σου. Νιώθω ότι επειδή έχω, ας πούμε, έτυχε να έχω αυτή την ικανότητα να κάνω δύο πράγματα, δηλαδή θες αυτό είναι ένα βίντεο, θες αυτό είναι κάποιος άλλος έχει τη δυνατότητα να γράψει ένα βιβλίο, θες κάποιος άλλος έχει τη δυνατότητα τέλος πάντων να παράγει κάτι πνευματικό, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, έχουμε ευθύνη να το κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να δημιουργούν, θεωρώ ότι έχουν και την ευθύνη να το κάνουν. Και αυτό είχα παρακαλέσει και τότε. Όποιοι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι, θα πρέπει να το κάνουν, χωρίς να σκεφτούν το κόστος, το προσωπικό ή το χρόνο ή το αν θα έχει αποτέλεσμα ή το αν θα αρέσει σε κάποιον. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή εγώ αν καθόμουν και σκεφτόμουν, ας πούμε, όχι, καλά ποιος θα το δει τώρα, ξέρω εγώ. Και για να πω στη διαδικασία, ναι. Δηλαδή αν μετράω την επιτυχία με views στο YouTube, ναι. Σίγουρα δεν θα έπρεπε ποτέ να μπω στη διαδικασία. Σωστό αυτό που λες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το ντοκιμαντέρ μετά κάποιος πού μπορεί να το δει? Αμέσως μετά την προβολή της Τετάρτης, την επόμενη εβδομάδα θα το αναβάσουμε και στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι στο Vimeo συγκεκριμένα, θα το αναβάσουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε οποιοδήποτε θέλει θα μπορεί να μπει να το δει. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι ελεύθερο. Δεν για να το δεις κάπου. Απλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το δείξουμε στα σχολεία, θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Κοίτα, μέχρι στιγμής έχει γίνει μια. Έχει γίνει με το κέντρο ενότητας της Μητρόπολης Λευκάδας μια συνεργασία και το προβάλαμε σε κάποια κατηχητικά που διατηρεί το κέντρο ενότητας σε διάφορα χωριά της Λευκάδας. Και έχει επικοινωνήσει και μαζί μας ένας φορέας θελοντικός. Mm-hmm. Γιατί στην ουσία τι ήταν η ομάδα του Φρίτσμπεργκ, ήταν εθελοντές. Ναι. Οι οποίοι όχι μόνο αφιέρωσαν χρόνο από τη ζωή τους, αφιέρωσαν τη ζωή τους. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθαν εδώ πέρα 10 χρόνια. Ο Φρίτς μάλιστα μετά είχε πάει στο Πακιστάν, από εκεί είχε πάει σαν εθελοντής πάλι. Από εκεί έφυγε και πάει στο Θιβέτ και στο τέλος όταν είχε μεγαλώσει πλέον ο άνθρωπος πήγε στο Κόσοβο και από το Κόσοβο μετά ήταν, δηλαδή το Κόσοβο ήταν η τελευταία φορά που συμμετείχε mm-hmm. σε πρόγραμμα θελοντικό. Οπότε έχει επικοινωνήσει μαζί μια θελοντική οργάνωση με σκοπό να με βοηθήσουν και να το μεταφράσουμε γιατί δεν είναι μεταφρασμένο, mm-hmm. Είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Γιατί πραγματικά αυτό είναι και το νόημα, δηλαδή ο εθελοντισμός και το να δίνεις. Μάλιστα. Συγγνώμη για το φύχα. Κάθε φορά που σε ακούω, πραγματικά πρέπει να σου πω συγκινούμε. Με την έννοια ότι σε ξέρω, ρε παιδί μου, και προσωπικά. Ήσουν και από τους ανθρώπους που όταν γύρισα στη Λευκάδα, ήσουν ο πρώτος που συνάντησα. Και πραγματικά μέσα από αυτή την περιγραφή βλέπω και μπορώ να φανταστώ και τη δική σου αγάπη γι' αυτό. Και το λέω δημόσια, όχι για να το πω. Ξέρεις τώρα, εμείς μιλάμε έτσι κι αλλιώς και ιδιωτικά. Yeah. Όσο μιλάμε, γιατί δεν σε βρίσκουμε και εύκολα. Μην νομίζεις με αυτές τις ασχολίες που τα κάνεις τα πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι χαίρομαι που μέσα από τη δική μου δημοσιογραφική ιδιότητα είμαι ένα μέσο αναφοράς έστω να επικοινωνήσουμε στον κόσμο όλο αυτό που βγαίνει από ένα νέο άνθρωπο που θα μπορούσε, θα ακουστεί τετριμένο να είναι σε μια καφετέρια και να πει έλα μωρή τώρα σιγά, αλλά κάθεται και τον τιμά. Και νομίζω ότι η Λευκάδα θα το αναγνωρίσει και στο αναγνωρίζει, Νίκο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το οποίο κάνατε μαζί με τον Δημήτρη, νομίζω. Κοίτα, είναι σημαντικό, γιατί εγώ νιώθω, ρε παιδί μου, ότι το βράδυ θα πέσω ήρεμο για ύπνο, γιατί λέω ό,τι μπορούσα να κάνω σήμερα για τον τόπο μου, το έχω κάνει, ξέρω εγώ. Ναι. Και βέβαια δεν θα σταματήσω ποτέ να προσφέρω και να είμαι σε αυτή τη διαδικασία
Γιατί ο τόπος μου έχει προσφέρει άλλα τόσα. Καταλαβες. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αμοιβαία η σχέση. Όπως η Λευκάνα, ο τόπος μου, οι άνθρωποι μου έχουν προσφέρει και με έχουν κάνει αυτό που είμαι, έτσι και εγώ νιώθω την ανάγκη να ανταποδώσω. Καταλαβες. Και θα ολοκληρώσουμε λέγοντας πάλι πότε, τι ώρα, Τετάρτη είπαμε, στις 7.30. Τετάρτη, 7.30 ώρα στον Απόλλωνα. Όσοι έρθουν, είναι χωρίς εισιτηρίο, είναι δωρεάν η είσοδος. Να πω και ένα ευχαριστώ στον τεχνικό του Απόλλωνα της ευκαιρίας, στον Νίκο το Μεταξά που βοήθησε, και στον Φόντα, ξεχνάω τώρα το όνομά του δυστυχώς, με τα ηχητικά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος που θα μας καλύψει την εκδήλωση. Και να ευχαριστήσω και από την καρδιά μου τον κύριο Θανάση Μελά, ο οποίος θα έρθει να προλογίσει στην εκδήλωση, ο οποίος ήταν δάσκαλος στο χωριό του Αγίου Πέτρου όταν η ομάδα δρούσε στην περιοχή. Μάλιστα. Οπότε είναι άνθρωπος ο κατάλληλος, ξέρει την ιστορία από έξι και ανακατοτά. Φίλε Νίκο, με χαρά αναμένουμε να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Και ισανότερα, ειλικρινά, πραγματικά με συγκίνησε σήμερα η αναφορά και όλο αυτό το οποίο έβγαλες. Νομίζω ότι το προσκλητήριο είναι ανοιχτό για όλους και πρέπει να τιμήσουμε αυτή την προσπάθεια μόνο και μόνο για να δούμε, να μάθουμε και να σε δικαιώσουμε και σε ενεθικά και τους κόπους σου. Αν και νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένη έτσι κι αλλιώς η επιτυχία όλων αυτών των πραγμάτων που κάνεις. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχαριστώ πάρα για την ασκάλα. Καλό σου βράδυ, Νίκο μου, να σε καλά. Γεια χαρά.